Με το φακό του Καλλινός Νιούς βρισκόμαστε στον περιφερειακό δρόμο προς τις Βίγλες. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές στις εκπομπές μας ότι οι καλύτεροι ρεπόρτερ είσαστε εσείς. Γιατί ναι μεν εμείς επισημαίνουμε πολλά πράγματα, αλλά και εσείς οι οποίοι με το να περπατάτε σε όλη την Καλλινό επισημαίνετε κάποια κακώς κείμενα. Εδώ λοιπόν αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ όμορφος και προσφέρεται για περπάτημα και επειδή το έχουμε βάλει στη ζωή μας, πάρα πολλοί Καλλινοί περπατάνε από αυτόν τον δρόμο. Ένας λοιπόν συμπατριώτης μας μας είπε ότι υπάρχει ένας βράχος εδώ πάρα πολύ επικίνδυνος και για να τον βρούμε μας έβαλε και μια κόκκινη κορδέλα, νάτι. Και βλέπουμε όντως αυτό το τεράστιο βράχο εκεί πάνω, ο οποίος κοιτάξτε ότι έχει ανοίξει από κάτω και με τις συνεχείς βροχοπτώσεις τα πράγματα μπορεί να γίνουν ακόμα πιο έτσι επικίνδυνα. Εμείς δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, λέμε όμως στη Δημοτική Αρχή να το δει και εκείνη θα πράξει αυτό που πρέπει να πράξει. Κοιτάξτε το, είναι όντως πάρα πολύ επικίνδυνο και από εδώ περνούν αυτοκίνητα, πεζοί, οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι να δει τι ακριβώς συμβαίνει εδώ σε αυτό το δρόμο, το νέο δρόμο, τον όμορφο δρόμο που προσφέρεται πολύ για περπάτημα και βλέπουμε πάρα πολλούς Καλλινιούς να τον διασχίζουν. Λοιπόν, ας το έχουν υπόψη τους και εκείνο που πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή άμεσα είναι να έρθει να το δει. Γιατί βλέπετε ότι και ο βράχος έχει ραγίσει, εδώ βλέπουμε ότι έχει κουφώσει, έχουν φύγει τα χώματα, είναι κάτω από τις πολλές βροχοπτώσεις και τις ισχυρές. Να κάνουμε μια έκκληση στους πεζούς, ναι, όταν θα περπατάτε, ναι, για να πάτε κατεύθυνση προς τον Πλατή Γυαλό ή προς τον Πάνορμο, αποφεύγετε, ναι, 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 να είστε εδώ κοντά. Ελάτε από την εξωτερική πλευρά. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως είναι, δεν ξέρω πόσο κυβικά μου είπε ο συμπατριώτης μας Μπέτη. Είναι φοβερό πράγμα όμως. Ναι, είναι, όντως. Είναι. Και είχε δίκιο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.